Νέο μέτωπο έντασης άνοιξε στην Ουκρανία, αυτή τη φορά στην Οδυσσό, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Τουλάχιστον 42 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν μεταξύ φιλορώσων και υποστηρικτών του Κιέβου. Συγγενείς θυμάτων άφησαν μερικά λουλούδια έξω από την έδρα των συνδικάτων της πόλης. Τα αγαπημένα τους πρόσωπα σκοτώθηκαν εγκλωβισμένα στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο. Το ξέσπασμα βίας και εκτός της Ανατολικής Ουκρανίας προκαλεί ανησυχία στους αναλυτές. Μόσχα και Κίεβο εξαπέλυσαν εκατέρωθεν πειρά για το ποιος προκάλεσε την τραγωδία. Οι προκλήσεις της 2 Μαΐου στην Οδυσσό, που κατέληξε σε συγκρούσεις με πολλά θύματα, είχαν ως αφετηρία ξένα κέντρα. Χρηματοδοτήθηκαν από πρώην μέλη της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, είπε η Κατερίνα Κοσάρεβα, εκπρόσωπος των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Η τραγωδία στην Οδυσσό προκλήθηκε με την άδεια των αρχών από ακραίους εθνικιστές οι οποίοι έκαψαν άοπλους ανθρώπους. Η κυβέρνηση του Κιέβου δεν είναι μόνο υπεύθυνη για αυτά τα εγκλήματα, αλλά και συνένοχη, είπε σε τηλεφωνική συνομιλία με το πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Δημήτρη Πέσκοφ. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 172 άτομα, για τα οποία ερευνάται η συμμετοχή τους στα επεισόδια.